Όσοι έχετε δει την ταινία Παμπούλας ΑΕ, θα θυμάστε χαρακτηριστικά τη μικρή, ζωηρή και χαριτωμένη κουκλίτσα με τα ωραία μαγουλάκια και το ιδιαίτερο γέλιο. Ακριβώς, για την Μπού μιλάω. Το κανονικό της όνομα βέβαια είναι Μέρι. Αλλά επειδή δεν μας είναι και τόσο οικείο, λέω να κρατήσουμε τον Μπού. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα αναλύσουμε κάποιες θεωρίες για το πώς μπορεί να κατέληξε η μικρή Μπού. Θεωρία νούμερο 1. Η Μπού θα μπορούσε να είναι αυτό εδώ το κοριτσάκι από τη χρυσή λιαχτίδα στο Toy Story 3. Για δείτε τι, μοιάζει δεν μοιάζει? Ω, για δείτε, η μικρή παίζει με ένα γατάκι. Ή καλύτερα να πω με έναν γατούλι. Θεωρία νούμερο 2. Η Μπού θα μπορούσε να είναι η Βιολέτα από τους Απίθανους. Σίγουρα ακούγεται παράξενο, καθώς από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη ζωγραφιά τη λένε Μέρι. Ανοίγει παρένθεση. Ωραία. Το κοριτσάκι που έδωσε τη φωνή στην Μπού στα αγγλικά λέγεται Mary Gibbs. Αρκετά πιθανόν να την ονόμασαν έτσι προς τιμήν της. Κλείνει η παρένθεση. Το στοιχείο που ενισχύει αυτή τη θεωρία είναι ότι και τις τρεις φορές που ο Σάλι προσπαθεί να βάλει την Μπού στο δωμάτιό της, εκείνη ως διαμαγείας εμφανίζεται και πάλι έξω από το δωμάτιό της. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και όταν η Μπού θέλει να παίξει κρυφτό με το Σάλι στις τουαλέτες. Ίσως λοιπόν οι υπερδυνάμεις της Βιολέτας είναι σε ένα αρχικό στάδιο και να λειτουργούσαν απλώς και μόνο επειδή η Μπού είναι χαρούμενη, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τη Βιολέτα. Θεωρία νούμερο 3. Ας υποθέσουμε ότι στην τελευταία σκηνή της ταινίας ο Σάλι βλέπει την Μπού. Ίσως κάθονται να τα πούνε και λιγάκι, να πιούν και ένα τσαγάκι, να γελάσει το μουτράκι. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο Σάλι φεύγει, κάτι συμβαίνει στην πόρτα και δεν μπορεί να την ξαναδεί. Έτσι η Μπού, μεγαλώνοντας, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει έναν τρόπο για να ξαναδεί τον πολύ αγαπημένο της γατούλη. Έτσι γίνεται μια μάγισσα η οποία καταφέρει να μεταφέρεται σε διάφορα μέρη και να ταξιδεύει στον χρόνο, μπαίνοντας και βγαίνοντας σε πόρτες. Συγκεκριμένα ξύλινες. Ναι, για τη μάγισσα από τον Brave μιλάω. Αν παρατηρήσετε καλά το εργαστήρι της, θα δείτε ένα ξύλο που απεικονίζει τον Σάλι. Προφανώς το έχει φτιάξει η ίδια. Επιπλέον, η αγάπη και η μανία που έχει προς τις αρκούδες, μιας και ο Σάλι θυμίζει αρκετά αρκούδα, έρχονται να ενισχύσουν κι άλλο την τελευταία αυτή θεωρία. Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά κι αυτή εδώ η μάγισσα έχει την ικανότητα να εξαφανίζεται και να εμφανίζεται αλλού. Σίγουρα θα μου πείτε πως είναι επειδή είναι μάγισσα. Αλλά ας πούμε για χάρη της θεωρίας πως θα μπορούσε να είναι η Βιολέτα. Αυτά! Ποια θεωρία από τις παραπάνω είναι η αγαπημένη σας? Και άλλα βίντεο με διάφορες θεωρίες θα ακολουθήσουν σύντομα. Τα λέμε! Disney Fangs.gr. Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.